Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Παπαδάκη, καθηγητής τμήματος πολιτικής επιστήμης, κύριος Παπαδάκης. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, ενώ παρακολουθούμε βέβαια, βλέπουμε μόνο εικόνα του Τζο Μπάιντεν αριστερά της οθόνης μας. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι καλησπέρα μια... και στους τηλεθεατές σας. Είναι μια ιστορική ημέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αναντίλεκτα είναι μια ιστορική ημέρα, η ορκωμοσία του 46ου Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν. Και είναι μια ιστορική ημέρα για μια σειρά από λόγους και κυρίως γιατί έχουμε εν αναμονή τουλάχιστον αλλαγή παραδείγματος. Φεύγει ένας πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δίχασε την Αμερική, εργαλειοποίησε τη ρευστότητα, τις ισχυρές κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και ενστάλλαξε στη δημόσια σφαίρα και σε μεγάλα τμήματα του αμερικάνικου πληθυσμού μια ρητορική μίσους, μυσαλόδοξη ρητορική, διχαστική, περιφρόνησε θεσμούς και σύνταγμα και στην πραγματικότητα με τον απομονωτισμό του για τις ΗΠΑ, που ήταν η προσέγγιση που είχε σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, απομόνωσε τις ΗΠΑ από παραδοσιακούς εταίρους και συμμάχους, ενώ και σε μείζωνα ζητήματα όπως η διαχείριση της πανδημίας, η Προεδρία του υπήρξε απολύτως καταστροφική. Κρατά όμως κυρίως σε ό,τι αφορά τον απερχόμενο, τον Ντόναλντ Τραμπ, το γεγονός ότι δίχασε και δίχασε κατ' επιλογή, εργαλειοποιώντας αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή τη ρευστότητα, την απονεύρωση του αμερικάνικου ονείρου, όλη την Αμερική. Και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν γνωρίζει ότι παραλαμβάνει μια διχασμένη Αμερική. Η πολιτική που ακολουθούν διαχρονικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαρτάται ή μάλλον διαφοροποιείται ανάλογα με το πρόσωπο που βρίσκεται στην Προεδρία, κύριε Παπαδάκη? Πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ δύσκολη ερώτηση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σαφώς το πρόσωπο παίζει ένα ρόλο. Το είδαμε επί παραδείγματι στην περίπτωση του Τραμπ. Εξηγούμε αμέσως. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, είχαμε τα προβληματικά στοιχεία της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ, κάποια εκ των οποίων αφορούν και εμάς άμεσα, την Ελλάδα δηλαδή. Ήταν η εγκατάλειψη του δόγματος της πολυμέρειας επί Ομπάμα, στην πραγματικότητα η απουσία δόγματος, συνεκτικού δόγματος εξωτερικής πολιτικής, η άσκησή της με όρους προσωπικών συμπαθειών και συμφερόντων, πράγμα που το είδαμε πολύ έντονα στην στενή του σχέση με τον Ερντογάν, ο οποίος κεφαλαιοποίησε αυτή τη σχέση από ωφελία του και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ενάντια στα αμερικανικά συμφέροντα, η ad hoc προσέγγιση των διεθνών εξελίξεων, όλα αυτά τα είδαμε επί Τραμπ. Και κυρίως τι είδαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε? Δεν θα πω ότι εξαρτάται φυσικά μόνο από τον Πρόεδρο, αλλά είδαμε ότι υπήρχε μια διακομματική ομοθυμία που εκφραζόταν κατά περιόδους στο Κογκρέσο, χαρακτηριστική περίπτωση η ψήφιση του Eastman Act, σε ό,τι αφορά τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας, θεωρώντας δηλαδή το, επιτρέψτε μου τον όρο, αμερικάνικο πολιτικό διπλωματικό κατεστημένο, την Τουρκία ως πρόβλημα. Πράγμα το οποίο όχι απλά αγνοούσε ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε. Θυμηθείτε τα λεπάλληλα βέτο σε μια σειρά από αποφάσεις που θεωρούσε ότι έπληταν την Τουρκία. Έκανε ό,τι μπορούσε για να αποστασιοποιηθεί από το State Department, για να αποστασιοποιηθεί από αυτό που είπα προηγουμένως ως μια διακομματική σχεδόν ομόφωνη ενόχληση έως και εκνευρισμό για τη στάση της Τουρκίας. Άρα έπαιξε ένα ρόλο. Με τον Biden περιμένουμε μια επιστροφή, θα φανεί έτσι και πουδενή, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν υπενήσουμε ότι μπορούμε να δούμε τον Biden ως σωτήρα. Αλλά τι αναμένουμε? Μια επιστροφή στην κανονικότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και μια επιστροφή της ίδιας της Αμερικής στις περιφέρειες των ζωτικών της συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Μεσογείου. Και αλλαγή βέβαια δόγματος εξωτερικής πολιτικής. Η επόμενη μέρα στους Ρεπουμπλικάνους? Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη, κύριε Παναγιωτόπουλε, για μια σειρά από ζητήματα. Οι Ρεπουμπλικάνοι, γιατί βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα φάνηκε και με την υποκίνηση της εξέγερσης για την οποία έχει παραπεμφθεί έτσι κι αλλιώς σε δίκη στη Γερουσία ο Τραμπ. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι μια σημαντική μερίδα Ρεπουμπλικάνων στήριξαν, ανέχτηκαν, χρησιμοποιήστε όποιο ρήμα θέλετε κατά περίπτωση, όλα αυτά που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα να είναι εγκλωβισμένο. Βεβαίως κάνει ό,τι μπορεί τώρα να αποχρεωθεί τον Τραμπ. Δεν είναι όμως πάρα πολύ απλό, γιατί ένα τμήμα του εκλογικού σώματος, της εκλογικής βάσης των Ρεπουμπλικάνων, είναι ταυτισμένο με τον Τραμπ, ακριβώς γιατί σε αυτό έχει ενσταλλαχθεί αυτή η ρητορική και η προσέγγιση, την οποία, όπως είπα και προηγουμένως, αξιοποίησε ο Τραμπ για να μεγιστοποιήσει την αποβλεπτικότητα της εκφοράς του. Συνεπώς, έχουμε ένα Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, το οποίο πρέπει να ξαναβρει τον εαυτό του.
Επίσης, κύριε Παναγιωτόπουλε, χρήσιμο είναι να έχουμε στο νου μας ότι η στροφή προς τα δεξιά ενός ιστορικού συντηρητικού κόμματος με τεράστια θεσμική συγκρότηση και παράδοση, το κόμμα που επί Λίνκον κατήργησε τη δουλεία, μην τα ξεχνάμε αυτά, η στροφή προς τα δεξιά είχε ξεκινήσει πριν από τον Τραμπ. Ήρθε ο Τραμπ και την κεφαλαιοποίησε. Από αυτή την άποψη, το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα συγχρόνως πρέπει να αποχρεωθεί τον Τραμπ και τις πρακτικές του, άρα και την περιφρόνηση των θεσμών για το συντάγματος επί Τραμπ, παράλληλα όμως να διατηρήσει και την εκλογική του βάση. Είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση. Από την άλλη μεριά, και για τον ίδιο τον Biden, για να ξαναενώσει την Αμερική, για να επιστρέψω στην ιστορική ομιλία του Λίνκον το Μάρτιο του 1865, ότι τώρα είναι η στιγμή για να επουλώσουμε τις πληγές του έθνους, γιατί ενός τέτοιου διακυβεύματος είναι ενώπιον και ο πρόεδρος Biden, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, δεν μπορεί να το κάνει μόνο με το Δημοκρατικό Κόμμα, παρόλο που σε ό,τι αφορά την άσκηση κυβερνητικού έργου ελέγχουν οι δημοκρατικοί και τα δύο νομοθετικά σώματα στο πλαίσιο των checks and balances της Αμερικής των θεσμικών αντιβάρων, έστω και οριακά την Γερουσία, επίσης στη Βουλή που διευκολύνει το νομοθετικό του έργο. Αλλά από αυτή την άποψη, στην πραγματικότητα του την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος, για να ξαναενώσει όμως μια διχασμένη χώρα, δεν αρκεί μόνο το κόμμα σου. Θα χρειαστεί και τους Ρεπουμπλικάνους. Οι ίδιοι οι Ρεπουμπλικάνοι θα χρειαστεί να επανεφεύρουν τον εαυτό τους, άρα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Και εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά και καλή χρονιά που δεν θα έχουμε τη δημόσια. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.